Κανένας δεν ήταν ασφαλής. Πρώτος, ο Λένιν είχε καθιερώσει την πρακτική της περιοδικής εκαθάρισης του κόμματος προκειμένου να απαλλαχθεί από αργόσχολους, ταραχοποιούς, τυχοδιώκτες, μέθησους και κλέφτες. Ο Στάλιν, ο έτρεφε παθολογική δυσπιστία για τους κομμουνιστές συντρόφους του, προχώρησε πολύ πιο πέρα. Ελάχιστες ομάδες διώχθηκαν τόσο ανελαίτητα τη δεκαετία του 1930 Όσο εκείνοι οι παλιοί Μπολσεβίκοι που είχαν υπάρξει σύντροφοι του ίδιου του Στάλιν στι καθοριστικέ μέρε τη Επανάσταση και του Εμφυλίου πολέμου. Οι ψηλόβαθμοι κομματικοί αξιωματούχοι ζούσαν σε κατάσταση μόνιμη ανασφάλεια, μη γνωρίζοντα πότε μπορεί να έπεφταν θύματα τη παράνοια του Στάλιν. Οι πλέον πιστοί στο κόμμα ήταν εξίσου πιθανό να συλληφθούν και να φυλακιστούν όσο οι πιο διαβόητοι εγκληματίε. Πιστοί Λενινιστέ κατηγορήθηκαν ω διαλυτικά στοιχεία στην υπηρεσία υπεριαλιστικών δυνάμεων ή ω τροτσκιστέ σε συνεργασία με τον ατιμασμένο και εξόριστο άσπονδο εχθρό του Στάλιν, τον οποίο ο τελευταίο κατάφερε τελικά να βάλει να δολοφονήσουν το 1940. Ό,τι είχε ξεκινήσει ω πάταξη διεφθαρμένων ή αναποτελεσματικών αξιωματούχων το 1933 κλιμακώθηκε μετά την δολοφονία του αρχηγού του κόμματο στο Λένιγκραντ, Σεργέη Κύροφ το Δεκέμβριο του 1934 σε μια αιματηρή και αυτοτροφοδοτούμενη ακαθάριση. Ο ένας μετά τον άλλο, οι άνδρες και οι γυναίκες που είχαν βρεθεί στην πρωτοπορία της Επανάστασης συνελήφθηκαν, βασανίστηκαν και ανακρίθηκαν ώσπου να αναγκαστούν να ομολογήσουν κάποιο έγκλημα και να καταγγείλουν ακόμα περισσότερους συντρόφους τους προτού εκτελεστούν. Ανάμεσα στον Ιανουάριο του 1935 και τον Ιούνιο του 1941 σημειώθηκαν στη Σοβιετική Ένωση σχεδόν 20 εκατομμύρια συλλήψεις Και τουλάχιστον 7 εκατομμύρια εκτελέσεις. Μόνο το 1937-38, η υποσόστοση για τους εχθρούς του λαού προς εκτέλεση καθορίστηκε στους 356.105. Αν και ο πραγματικός αριθμός όσων έχασαν τη ζωή τους ήταν υπερδιπλάσιος. Από τα 394 μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Κομμουνιστικής Διεθνούς τον Ιανουάριο του 1936, τα 223 είχαν πέσει θύματα της τρομοκρατίας μέχρι τον Απρίλιο του 1938, όπως άλλωστε και οι 41 από τους 68 Γερμανούς κομμουνιστές ηγέτες που είχαν καταφύγει στη Σοβιετική Ένωση μετά το 1933. Στο απόγειο της ταλινικής τρομοκρατίας η δημόσια ευημερία σήμαινε πλήρη ιδιωτική ανασφάλεια. Κανένας κυριολεκτικά δεν μπορούσε να αισθάνεται ασφαλής, ιδίως εκείνοι που διήφθηναν τα, την NKVD. Ο Γκένριχ Γιάκοντα εκτελέστηκε ως τροτσκιστής το 1938. Ο διάδοχός του Νικολάη Γεζόφ εκτελέστηκε ως Βρετανός κατάσκοπος το 1940. Ο Λαβρέα Τιμπέρια εκτελέστηκε λίγο μετά το θάνατο του ίδιου του Στάλιν. Αυτοί που επέζησαν από μια τέτοια ζωή υπό την απειλή του όπλου δεν ήταν απαραίτητα οι κομφορδιστέ. Ήταν απλώ τυχεροί. Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν και 53 μέλη του συλλόγου Κοφαλάλων του Λένιγκραντ. <laughs> οι κατηγορίε εναντίον αυτή τη υποτίθεται φασιστική οργάνωση ήταν ότι είχε συνομωτήσει με τι γερμανικέ μυστικέ υπηρεσίε για να την άξει στον αέρα τον Στάλιν και άλλα μέλη του Πολίτμπυρο με μια αυτοσχέδια βόμβα <laughs> κατά την παρέλαση της ημέρας της Επανάστασης στην Κόκκινη Πλατεία. Η κοφάλαλη τώρα. <laughs> 34 μέλη του συλλόγου εκτελέστηκαν. Από τους 53, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Τα υπόλοιπα στάλθηκαν σε στρατόπεδα για 10 ή περισσότερα χρόνια. Στην πραγματικότητα αυτό που είχε συμβεί ήταν ότι ο πρόεδρο του συλλόγου, ο Κοφάλαλος τώρα λέμε, είχε καταδώσει ορισμένα μέλη του που πουλούσαν φυλαχτά στα τοπικά τρένα για να ζήσουν. Η καταγγελία προκάλεσε την ανάμειξη τη ΕΝΚΑΒΕΝΤΕ, ο ίδιο ο πρόεδρο κατηγορήθηκε στη συνέχεια για συμμετοχή στην υποτιθέμενη συνωμοσία και εκτελέστηκε. Τον επόμενο χρόνο η ΕΝΚΑΒΕΝΤΕ αποφάσισε ότι η ίδια η αρχική έρευνα ήταν ύποπτη, με αποτέλεσμα να συλληφθεί η τοπική αστυνομία. Δεν μπορεί, αυτό είναι ανέκδοτο, αποκλείεται. Στα τέλη τη δεκαετία του 1930, ο Στάλιν είχε πια μετατρέψει τη Σοβιετική Ένωση σε ένα τεράστιο στρατόπεδο σκλάβων, με διοικητή τον ίδιο. Αυτό μπορούσε να κάθεται στη βεράντα τη έπαυλή του στο Σότσι και να υπαγορεύει μια εντολή που θα αποστελόταν αμέσω με τηλεγράφημα στη Μόσχα, όπου θα γινόταν επίσημο διάταγμα, το οποίο στη συνέχεια θα διαβιβαζόταν προ τα κατώτερα κλιμάκια τη πυραμιδοτή ιεραρχία του Σοβιετικού Κομμουνιστικού Κόμματο και αν χρειαζόταν στα κομμουνιστικά κόμματα του εξωτερικού. Α, όπως έχουμε εδώ το Γεραπετρίτη. Οι τοπικοί αξιωματούχοι δεν τολμούσαν να αγνοήσουν μια τέτοια εντολή. Από φόβο, μήπως η παράληψή τους να την διεκπαιρεώσουν, γίνει τελικά αντιληπτή οδηγώντα αναπόφευκτα σε έρευνα, δίωξη, καταδίκη και πιθανότατα εκτέλεση. Η εξουσία του Στάλιν συνίστατο σε τρία διακριτά στοιχεία. Πλήρη έλεγχο τη κομματική γραφειοκρατία. Πλήρη έλεγχο των μέσων επικοινωνία. Με το τηλεφωνικό δίκτυο του Κρεμλίνου ω κεντρικό οφθαλμό και πλήρη έλεγχο μια μυστική αστυνομία επανδρωμένη από ανθρώπου που ζούσαν και οι ίδιοι υπό το καθεστώ του φόβου. Α, ό,τι κάνει ο Μητσοτάκη τώρα, τι έκανε δηλαδή πλήρη έλεγχο το μέσων επικοινωνίας, πλήρη έλεγχο το... της μυστικής αστυνομίας και πλήρη έλεγχο της κομματικής γραφειοκρατίας. Αν νομίζω αυτό το τρίτο, δεν το πολύ έχει νομίζω, έχω την αίσθηση. Άρα έχει δύο στα τρία, δύσκολα τα πράγματα. Κανένα δεσπότη τη Ανατολή δεν είχε ασκήσει τόσο απόλυτη προσωπική εξουσία πάνω σε μια αυτοκρατορία. Διότι καμία προγενέστερη ιεραρχία δεν είχε καταφέρει να κάνει τη συμμετοχή σε ανεπίσημα δίκτυα, ακόμα και την υποψία συμμετοχή, τόσο τρομακτικά επικίνδυνη. Πω, πω, αυτό είναι συγκλονιστικό που λέει τώρα. Η ε. συμμετοχή σε ανεπίσημα δίκτυα είναι τρομακτικά επικίνδυνη. Αν σε κατηγορήσουν γι' αυτό, you <laughs>